σε μία του επιστολή, ο Απόστολος Πέτρος, με συγχωρείτε, σε μία από τις τρεις επιστολές του λέει ότι οι πιστοί του Χριστού πρέπει να είμαστε έτοιμοι για προσαπολογία για την ελπίδα που έχουμε μέσα μας. Να είμαστε έτοιμοι να απολογηθούμε στον κόσμο. Και από αυτήν τη φράση, νομίζω, του Απόστολου Πέτρου, υποθέτω, γεννήθηκε αυτό το κλάδος της σκέψης, της χριστιανικής σκέψης, που λέγεται απολογητική. Τι είναι απολογητική? Απολογητική είναι η προσπάθεια της Εκκλησίας να δώσει απάντηση στον άνθρωπο κάθε εποχής, στη δική του γλώσσα, για το ποιος είναι ο Θεός, τι έκανε ο Θεός στην ιστορία και γιατί η σκέψη η ανθρώπινη, η επιστήμη της κάθε εποχής, όπως εξελίσσεται η επιστήμη, δεν είναι ένας παράγοντας αποτρεπτικός, καμιά φορά το αντίθετο, για την πίστη στο Θεό. Η προσπάθεια αυτή δεν ξεκίνησε τον 20ο αιώνα ή τον 21ο αιώνα, ξεκίνησε τον 1ο αιώνα. Και δεν ξεκίνησε με ένα βιβλίο, με ένα εγχειρίδιο απολογητικής που μας ήρθε από τον ουρανό, αλλά αν διαβάσουμε τις πράξεις των Αποστόλων, σε όλα τα κηρύγματα των Αποστόλων, του Πέτρου, του Ιωάννη, του Παύλου, βρίσκουμε ψυχεία, ψήγματα αυτής της τάσης του ανθρώπου του Θεού να μιλήσει στη γλώσσα του σύγχρονου του ανθρώπου και να του δείξει με τη δική του γλώσσα ότι η πίστη στο Χριστό είναι κάτι, ο Χριστός είναι ένα ζωντανό πρόσωπο, είναι ένα πρόσωπο το οποίο αξίζει να, στο οποίο αξίζει να εμπιστευτεί κάποιος τη ζωή του. Αν όμως υπάρχουν σε όλα τα κηρύγματα των πράξεων των Αποστόλων, αλλά και σε πολλές επιστολές του Παύλου κυρίως, τέτοια στοιχεία απολογητικής, υπάρχει ένα κείμενο, υπάρχει ένα κήρυγμα, που είναι η επιτομή, η διαχρονική επιτομή, η πιο κλασική απολογητική προσέγγιση που θα μπορούσε ένας χριστιανός να κάνει. Και αυτό το κείμενο, αυτό το κήρυγμα μάλλον, δόθηκε εδώ στο δικό μας τόπο, λίγα χιλιόμετρα από εδώ, από την εκκλησία μας, στον Άριο Πάγο, στην Αθήνα. Ήταν το κήρυγμα του Παύλου στους Αθηναίους, το οποίο το βρίσκουμε στο τελευταίο μέρος, στο δεύτερο μέρος του 17ου κεφαλαίου των Πράξεων των Αποστόλων, το οποίο θα διαβάσουμε αμέσως τώρα. Διαβάζουμε λοιπόν από το 16 εδάφιο του 17 κεφαλαίου, του 17ου κεφαλαίου και θα διαβάσω από την μετάφραση της Βιβλικής Εταιρείας. Θα διαβάσουμε από το 16 ως το τέλος, ως το 34. Ενώ ο Παύλος τους περίμενε στην Αθήνα, αναστατωνόταν μέσα του που έβλεπε την πόλη να είναι γεμάτη είδωλα. Στο αρχαίο κείμενο διαβάσουμε την εξαιρετική έκφραση «Παροξύνετο το πνεύμα αυτού, εν εαυτό θεωρούντι κατίδωλον ούσαν την πόλη». Συζητούσε λοιπόν γι' αυτό στη συναγωγή με τους Ιουδαίους και τους προσήλυτους και στην αγορά κάθε μέρα με όσους συναντούσε. Μερικοί από τους επικούριους και τους στοικούς φιλοσόφους συζητούσαν μαζί του και κάποιοι έλεγαν «Τι να θέλει άραγε να μας πει ετούτος ο παραμυθάς». Στο κείμενο υπάρχει πολύ όμορφη ελληνική λέξη. Τι αν θέλει, θυμάστε πώς το λέει, ο σπερμολόγος τούτος, ούτος λέγει. Άλλοι έλεγαν φαίνεται πως κηρύττει τίποτα ξένους θεούς. Αυτό το έλεγαν γιατί ο Παύλος κήρυτε σε αυτούς τον Ιησού και την Ανάσταση. Τον πήρα λοιπόν και τον έφεραν στον Άργιο Πάγο. Μπορούμε να μάθουμε, του έλεγαν, ποια είναι η καινούργια αυτή διδασκαλία που κηρύττεις. Φαίνει στα αυτιά μας παράξενα πράγματα. Θέλουμε λοιπόν να μάθουμε σαν τι μπορεί να είναι αυτά. Γιατί όλοι οι Αθηναίοι και οι ξένοι που έμεναν στην Αθήνα, για τίποτα άλλο δεν είχαν καιρό παρά για να λένε ή να ακούνε κάτι το καινούργιο. Πολύ ενδιαφέρον αυτό. Και καθόλου τιμητικό για τους προγόνους μας, ενώ όλο το άλλο κείμενο είναι τιμητικό. Εδώ λέει ότι το μόνο που κάνανε ήταν να γυρνάνε και να ψάχνουν να ακούσουν κάτι καινούργιο. Αργόσχολη δηλαδή. Στάθηκε λοιπόν ο Παύλος στη μέση του Αρίου Πάγου και είπε «Αθηναίοι, σας βλέπω ευλαβέστατους από κάθε άποψη. Πράγματι, ενώ περιδιάβαζα την πόλη σας και έβλεπα τους ιερούς σας τόπους, βρήκα ανάμεσα σε αυτούς και ένα βωμό με την επιγραφή στον άγνωστο Θεό. Αυτόν λοιπόν που εσείς λατρεύετε χωρίς να τον γνωρίζετε, αυτόν εγώ τώρα σας τον κάνω γνωστό. Είναι ο Θεός που δημιούργησε τον κόσμο και όλα όσα υπάρχουν σε αυτόν. Ο Κύριος του ουρανού και της γης δεν κατοικεί σε χειροποίητους ναούς. Ούτε υπηρετείται από χέρια ανθρώπινα σαν να έχει ανάγκη από κάτι, αφού αυτός είναι που δίνει σε όλα ζωή και πνοή και τα πάντα. Δημιούργησε από έναν άνθρωπο όλα τα έθνη των ανθρώπων
και τους εγκατέστησε πάνω σε όλη τη γη και όρισε πόσο καιρό θα υπάρχουν και μέσα σε ποια σύνορα θα κατοικούν. Θέλησε να ζητούν τον Κύριο για να προσπαθούν και να προσπαθούν να τον βρουν, ψηλαφώντας τον στο σκοτάδι, αν και δεν είναι μακριά από τον καθένα μας. Γιατί μέσα σε αυτόν ζούμε και κινούμαστε και υπάρχουμε, όπως λένε και μερικοί από τους δικούς σας ποιητές, δική του είμαστε γενιά. Αφού λοιπόν είμαστε γενιά του Θεού, δεν θα πρέπει να νομίζουμε ότι η θεότητα είναι κάτι παρόμοιο με χρυσάφι ή με ασήμι ή με πέτρα, δηλαδή με γλυπτό έργο της τέχνης ή της φαντασίας του ανθρώπου. Ο Θεός παρέβλεψε τα χρόνια της άγνοιας. Τώρα όμως απαιτεί από όλους τους ανθρώπους σε κάθε τόπο να μετανοήσουν, γιατί έχει καθορίσει μια μέρα που θα κρίνει την οικουμένη με δικαιοσύνη μέσω ενός ανδρός που τον έχει ορίσει για αυτό το σκοπό. Και έδωσε βέβαια η απόδειξη σε όλους ότι αυτός θα είναι ο Κριτής, ανασταίνοντάς τον από τους νεκρούς. Όταν εκείνοι άκουσαν για ανάσταση νεκρών, άλλοι κορόιδευαν και άλλοι είπαν και άλλοι έλεγαν «Θα μας τα ξαναπείς μια άλλη φορά». Τότε ο Παύλος έφυγε από ανάμεσά τους. Μερικοί όμως άνδρες προσκολήθηκαν σε αυτόν και πίστεψαν. Και ανάμεσά τους ήταν ο Διονύσιος ο Αεροπαγίτης και μια γυναίκα που λεγόταν Δάμαρης και άλλοι μαζί με αυτούς. Είναι ένα κείμενο το οποίο όταν το διαβάζει κανείς και το έχω δει αυτό με ανθρώπους που είναι του Χριστού, με ανθρώπους που είναι κοντά στον Χριστό, με ανθρώπους που δεν είναι καν του Χριστού, δεν έχει παρά να θαυμάσει, πολλά πράγματα. Και ξέρετε, σήμερα το πρωί δεν θα κάνουμε αυτό που κάνουμε συνήθως, να αναλύσουμε τόσο το κείμενο, γιατί το κείμενο είναι γραμμένο σε μια γλώσσα, δεν εννοώ τα ελληνικά, εννοώ την πολιτισμική γλώσσα που είναι αρκετά κατανοητή σε εμάς. Οι έννοιες του είναι πολύ σαφείς, πολύ ευθείες. Δεν θα κάνουμε τόσο πολύ σχόλια όσο θα προσπαθήσουμε να οργανώσουμε το κείμενο, ακριβώς γιατί αυτά που λέει είναι πάρα πολλά, αρκετά βαθιά και, πολύ, και το κείμενο από μόνο του είναι εξαιρετικά πλούσιο. Θα προσπαθήσουμε λοιπόν να οργανώσουμε την αφήγηση του Λουκά, καθώς ο Λουκάς αφηγείται αυτό το περιστατικό, να οργανώσουμε αφενός την αφήγηση του Λουκά, αφετέρου την ομιλία, το κήρυγμα του Παύλου και να δούμε μερικά πράγματα, τι είναι αυτά που μας γεμίζουν θαυμασμό. Και να δούμε και όλα αυτά πώς εφαρμόζονται στη δική μας τη ζωή, κυρίως στη δική μας μαρτυρία. Να δούμε πώς έδωσε ο Παύλος σε ένα πολύ δύσκολο, το πιο δύσκολο εξορισμού ακροατήριο, τη μαρτυρία του Ευαγγελίου εκείνη τη μέρα στην Αθήνα. Και τι αυτό μπορεί να πει για το πώς εμείς, σαν πιστοί του Χριστού, μπορούμε να μοιραστούμε το Ευαγγέλιο με ανθρώπους που ζουν και κινούνται γύρω μας, με ανθρώπους με τους οποίους συναναστρεφόμαστε. Και θα ήθελα να δούμε μερικά πράγματα τα οποία γεμίζουν θαυμασμό. Και το πρώτο που θα ήθελα να δούμε είναι, αυτό βρίσκω εγώ, να δούμε μερικά πράγματα όχι για τον Παύλο, όχι για το Ευαγγέλιο, αλλά για τους Αθηναίους, για τους ακροατές του μηνύματος. Και είναι τρία πράγματα τουλάχιστον που βρίσκω που εγώ θαυμάζω στους αρχαίους αυτούς Αθηναίους. Πιστεύω δεν είμαι ο μόνος. Είπαμε το αρνητικό, το σχολίασα, ότι φαίνεται να είναι λίγο αργό σχολείο. Ήταν άνθρωποι του πνεύματος, ξέρετε. Η Αθήνα δεν ήταν Ρώμη, η Αθήνα δεν ήταν Κόρινθος, λίγο μετά, αμέσως μετά. Ο Παύλος κάνει μια στάση εκεί, περιμένοντας τον Σίλα και τον Τιμόθεο, όπως διαβάζουμε στα αμέσως προηγούμενα εδάφια, μέχρι να πάει στη μεγάλη του αποστολή, που είναι η Κόρινθος. Η Κόρινθος είναι μια πόλη από την οποία, η οποία φωτοβολεί γύρω της, φωτοβολεί ζωή, φωτοβολεί πνεύμα. Η Αθήνα είναι κοντά, δανεικό είναι το πνεύμα κατά κάποιο τρόπο. Είναι μια πόλη απέναντι από τη Ρώμη. Είναι η μικρή Ρώμη της Ελλάδας, της από εδώ πλευράς της Μεσογείου. Ο Παύλος είναι ένας στρατηγός. Δεν χάνει τον χρόνο του εδώ και εκεί. Στοχεύει μεγάλες πόλεις, φυτεύει εκκλησίες στις μεγάλες πόλεις και κάνοντας οικονομία δυνάμεων, σπέρνει το Ευαγγέλιο με έναν στρατηγικό τρόπο, με μια εξαιρετική στρατηγική. Κόρινθος, Έφεσος, Αντιόχεια και ο μεγάλος στόχος η Ρώμη. Η Αθήνα όμως είναι μια στάση. Έρχεται κουρασμένος, καταπολυμένος, έχει περάσει πριν από τη Θεσσαλονίκη και από τη Βέρεια, έχει κυνηγηθεί στην Θεσσαλονίκη κυρίως, όχι στη Βέρεια, από τους Ιουδαίζοντες. Οι Ιουδαίζοντες τον έχουν πάρει στο κατόπι και φτάνει στην Αθήνα κυνηγισμένος, κουρασμένος. Και βρίσκει ένα κοινό, το οποίο το χαρακτηρίζουν μερικά πράγματα τα οποία πραγματικά είναι ζηλευτά. Το πρώτο που βλέπουμε στους Αθηναίους είναι ότι, όπως το είπαμε κιόλας, είναι άνθρωποι ανοιχτοί. Είναι κοσμοπολίτες του πνεύματος. Δεν είναι κολλημένοι σε αυτό που πιστεύουν, δεν έχουν παροπίδες, αλλά αναζητούν καινούργιες ιδέες. Διαβάζουμε στο εδάφιο 21, χαρακτηριστικό
αυτό που διαβάζουμε, ότι γιατί όλοι οι Αθηναίοι και οι ξένοι που έμεναν στην Αθήνα για τίποτα άλλο δεν είχαν καιρό παρά για να λένε ή να ακούνε κάτι καινούριο. Έχει αυτό την σκοπτική του πλευρά. Γελάμε λίγο που το διαβάσουμε, αλλά έχει και την πολύ γοητευτική του πλευρά. Κυρίως η δεύτερη είναι αυτή που υπάρχει, ότι είναι άνθρωποι ανοιχτοί στο πνεύμα, ανοιχτοί σε νέες ιδέες. Ερευνούνε, ακούνε, δεν κλείνουν τα αυτιά τους. Επίσης, δίνουν το βήμα σε όλους. Είναι ευγενείς και έχουν έναν πρωτόφαντο για τον πρώτο αιώνα, πλουραλισμό. Ο πλουραλισμός είναι ένα στοιχείο που χαρακτηρίζει τον 21ο αιώνα και τα τέλη του 20ου αιώνα, το δεύτερο μισό του 20ου αιώνα. Εδώ βρίσκουμε έναν ζηλευτό πλουραλισμό στον πρώτο αιώνα. Έχουν θεούς, έχουν μνημεία, έχουν βωμούς, είναι ανοιχτοί σε όλα. Και για να τα έχουν καλά με όλους, να είναι και στο safe side που λένε, έχουν και ένα βωμό προς τον άγνωστο Θεό. Μήπως πει κάποιος Θεός που δεν τον ξέρουν ότι τον ξεχάσανε. Και επίσης, πέρα από αυτά, αν και ακούνε κάτι για αυτούς εξωφρενικό, όπως είναι η Ανάσταση των νεκρών, δίνουν το λόγο και πρώτα ακούνε και μετά απορρίπτουν. Δεν απορρίπτουν πριν ακούσουν την αυτό, το έστω εξωφρενικό όπως το ακούνε, γιατί βλέπετε είναι στοικοί και επικούροι. Αν κάτι κοινό έχουν και οι στοικοί και οι επικούροι, είναι ότι η ζωή είναι εδώ. Αυτό που θα ζήσουμε εδώ. Οι μεν επικούροι λένε επειδή θα πεθάνεις, επειδή δεν θα ζήσεις, δεν είναι ακριβώς στην καρδιά της φιλοσοφίας τους το φάγομεν, πίωμεν, αύριο γάρα να αποθυμίσκομεν, αλλά είναι μέσα στο ευρύτερη σκέψη τους. Λένε ο Θεός υπάρχει, ο Θεός έχει ρυθμίσει τα πάντα, αλλά είναι τόσο μεγάλος και είναι τόσο μακρινός που δεν θα ασχοληθεί με σένα. Ζήσε το σήμερα, απόλαυσε αυτό που έχεις στα χέρια σου. Από την άλλη μεριά, οι στοικοί λένε ότι κάνουν Θεό την αρετή. Λένε η αρετή είναι αυτή που μένει. Οι αξίες, οι ηθικές είναι αυτές που μένουν. Γιατί δεν υπάρχει ζωή μετά το θάνατο. Σε αυτή τη ζωή λοιπόν ζήσε στο μέγιστο την αρετή. Και οι δύο λοιπόν ζούνε για αυτή τη ζωή. Δεν υπάρχει μεταθανάτια ζωή. Και έρχεται τώρα ένας τύπος ξένος και τους λέει για ανάσταση των νεκρών. Είναι κάτι που δεν το σηκώνει η σκέψη τους, δεν το σηκώνει, δεν μπορούν να το αντέξουν και όμως ακούνε. Δίνουν το βήμα. Δίνουν το βήμα στον Παύλο. Και να δούμε τώρα αυτό το πολύ καλό κοινό, πολύ ποιοτικό κοινό, πώς το προσεγγίζει αυτός ο εξαιρετικός άνθρωπος, αυτός ο λόγιος του Θεού, αυτός ο άνθρωπος που διάλεξε το πνεύμα του Θεού ώστε να είναι ο Απόστολος των Εθνών, αυτός που θα πάρει το Ευαγγέλιο από την Ιερουσαλήμ για να το πάει στην πρωτεύουσα του κόσμου, στη Ρώμη. Θα δούμε τρία χαρακτηριστικά του Παύλου. Το πρώτο είναι ο χαρακτήρας και το θάρρος του Παύλου. Το δεύτερο είναι η διπλωματικότητα και η ευελιξία που έχει ο Παύλος καθώς κηρύττει το Ευαγγέλιο. Και το άλλο είναι η μη διπλωματικότητα, η άκαμψία ή η ευθύτητα του Παύλου, πάλι καθώς κηρύττει το Ευαγγέλιο. Αυτά τα τρία πράγματα. Το πρώτο λοιπόν που θα ήθελα να δούμε για τη ζωή του Παύλου, και καθώς μιλάμε για τον Παύλο, παίρνουμε τα χαρακτηριστικά του Παύλου, θα ήθελα να το κάνουμε αυτή την άσκηση συνέχεια σήμερα στην ομιλία μας και να τη φέρουμε σε εμάς, τη δική μας τη ζωή, και να βλέπουμε αντίστοιχα εμείς, σαν άτομα και σαν εκκλησία, τι κάνουμε. Το πρώτο λοιπόν που κάνει ο Παύλος είναι ότι καθώς έχει έρθει κυνηγημένος, όπως είπαμε, από τη Θεσσαλονίκη, κάνοντας μια στάση πιο ευχάριστη στη Βέρεια, η Βερείς ήταν ευγενής, διαβάζουμε στην αρχή του 17ου κεφαλαίου, και σε αντίθεση με τους Θεσσαλονικείς και με τους Αθηναίους μετά, ακούνε και ελέγχουν με τις γραφές, είναι οι Ιουδαίοι Βερείς εννοούμε, ελέγχουν με τις γραφές αυτά που τους λέει ο Παύλος, δεν τον απορρίπτουν απριόρι. Κυνηγημένος όμως, εν πάση περιπτώσει, μπαίνει στο καράβι, έρχεται στον Πειραιά προφανώς και από εκεί πάει στην Αθήνα και, τι λες, περιμένει τώρα τον Σίλα και τον Τιμόθεο για να έρθουν για τη Μεγάλη Αποστολή, να πάνε περίπου 100 χιλιόμετρα πιο πέρα από όσα είναι η Κόρινθος, στην Κόρινθο. Ο Παύλος έχει κάθε δικαίωμα να ξεκουραστεί, να ηρεμήσει, να μαζέψει τα κομμάτια του, αν θέλετε να το πούμε στη σύγχρονη γλώσσα, να διαβάσει τη γραφή του, να προσευχηθεί, να έρθει να ξαναβρει τις δυνάμεις του, να σε λίγο θα βρει έναν άλλο Ιουδαίο, τον Ακύλα, που κάνει την ίδια τέχνη με αυτόν, σκηνοποιός, να εξασκήσει τα προσδοζήν, να φτιάξει σκηνές, να αποκτήσει κάποια υφόδια υλικά, να βγάλει κάποια χρήματα, τόσο ώστε να συνεχίσει το δεύτερο αυτό ιεραποστολικό του ταξίδι. Ο Παύλος έχει ανάγκη από ξεκούραση, έχει ανάγκη από ηρεμία. Αλλά ο Παύλος δεν μπορεί. Ο Παύλος δεν τον κρατάει τίποτα. Θα το κάνει σίγουρα και αυτό υποθέτουμε, αλλά είναι στην πρωτεύουσα του Πνεύματος, είναι στην Αθήνα.
πώς να πούμε, ποια είπε, δεν υπάρχει μια τέτοια πόλη σήμερα. Είναι εκεί που παράγεται η σκέψη. Είναι στο άντρο των φιλοσόφων και δεν θα βγει έξω να δει τι γίνεται, να πάρει από τον αέρα της πόλης, να πάρει πρώτα feedback από την πόλη και μετά να δώσει αυτό που έχει να δώσει. Ο Παύλος είναι σαν θηρίο στο κλουβί, τον σκέφτομαι, καθώς κάθεται στο δωμάτιό του σε κάποιο αρχαίο ξενοδοχείο της Αθήνας, βλέπει την Ακρόπολη από μακριά, βλέπει τους ναούς και λέει: παροξύνεται το πνεύμα του. Δεν υπάρχει πιο ωραία έκφραση για να περιγράψει αυτό που ζει ο Παύλος στην Αθήνα. Ίσως η Αθήνα είναι το ταξίδι της ζωής του, του Παύλου που έχει διαβάσει, έχει μεγαλώσει, θα το δούμε αμέσως μετά με τους αρχαίους φιλοσόφους. Η ευρυμάθειά του είναι πρωτοφανής για τον αρχαίο κόσμο. Το βάθος, πέρα από την ευρύτητα της γνώσης του. Ο Παύλος είναι ένας λόγιος, ένας από τους μεγαλύτερους λόγιους της γενιάς του. Και αυτό έχει διαλέξει το Πνεύμα του Θεού για να γίνει ο Απόστολος των Εθνών. Και ο Παύλος βγαίνει στην πόλη και αυτό που βλέπουμε είναι ότι αντί να κάτσει και να συγκεντρωθεί, δεν συμβιβάζεται, δεν δηλιάζει, αλλά διαβάζουμε στο εδάφιο 16 ότι και ενώ ο Παύλος τους περίμενε στην Αθήνα τον Σίλα και τον Τιμόθεο, το πνεύμα του παροξενόταν μέσα του. Γιατί? Επειδή έβλεπε την πόλη να είναι γεμάτη από είδωλα. Να είναι γεμάτη από είδωλα. Και ξέρετε, αυτό είναι ένα απόλυτα κοινό σημείο της βόλτας που έκανε ο Παύλος εκείνα τα πρωινά που έμεινε στην Αθήνα με τη ζωή τη δική μας. Όχι επειδή είμαστε στην Αθήνα, θα μπορούσαμε να είμαστε σε οποιαδήποτε άλλη δυτική πόλη, αλλά γιατί οι πόλεις μας είναι γεμάτες από είδωλα. Η διαφορά είναι ότι τα είδωλα τότε είναι αυτό που κατακρίνει ο Παύλος, είναι από χρυσάφι και πέτρα και ασήμι, είναι σκαλιστά, είναι γλυπτά, είναι ζωγραφιστά, είναι υλικά, είναι πιάνονται με το χέρι. Ενώ τα δικά μας είδωλα, τα είδωλα του πολιτισμού μας, είναι άειλα. Και το πρώτο ερώτημα που θα ήθελα να θέσουμε το πρωινό αυτό, είναι πόσο παροξενόμαστε, πόσο επαναστατούμε, πόσο συμβιβαζόμαστε με τα είδωλα που βλέπουμε γύρω μας. Πόσο μοιάζουμε με τον Παύλο σε αυτή τον παροξισμό, σε αυτή την ανταρσία του πνεύματός του. Σε αυτό που η μετάφραση της βιβλικής εταιρείας λέει ότι αναστατωνόταν μέσα του, παροξενόταν το πνεύμα του από τα είδωλα που έβλεπε γύρω του. Μήπως τα θεωρούμε φυσιολογικά είδωλα όπως ο ναρκισισμός, η συγκέντρωση, η λατρεία του εαυτού μας, η αυτοπροβολή, η ικανοποίηση του εαυτού μας. Το να ζούμε εμείς για να χορτάσουμε τις αισθήσεις μας, για να χορτάσουμε τις φιλοδοξίες μας, για να χορτάσουμε όλα αυτά που κέντρο τους έχουν τον εαυτό του, τον εαυτό μας. Ο Παύλος όμως παροξύνεται. Ο Παύλος δεν αντέχει. Ο Παύλος επαναστατεί. Και υπάρχει ένα δεύτερο χαρακτηριστικό που σαν εκκλησία θα πρέπει να το ζηλέψουμε και σαν εκκλησία σύγχρονη σίγουρα δεν μοιάζουμε με τον Απόστολο των Εθνών, τον Παύλο. Ο Παύλος δεν κάθεται στους γειτονές του. Ο Παύλος δεν προσπαθεί με έναν τρόπο ίσως πεσημιστικό, έναν τρόπο ητοπαθή, να δώσει το Ευαγγέλιο εκεί που μπορεί, στη γειτονιά του, όπως λέμε εμείς. Καλό όλο αυτό. Ο Παύλος όμως κάνει κάτι άλλο. Πάει στα κέντρα των αποφάσεων. Πάει στα πιο απαιτητικά φόρα της πόλης, της μεγάλης πόλης, της πόλης της παραγωγής της σκέψης της Αθήνας. Πάει πρώτα στη συναγωγή, εκεί που είναι οι Εβραίοι, και κηρύττει τον Χριστό στη συναγωγή. Και αφού πάει στη συναγωγή, μετά πάει στην αγορά. Η αγορά δεν είναι ένα μολ, η αγορά δεν είναι αυτό που εμείς λέμε σήμερα αγορά. Η αγορά είναι ο τόπος που παράγεται η σκέψη. Εκεί που πάει ο καθένας, η εκκλησία του Δήμου ήταν παλιότερα στα χρόνια του Χρυσού αιώνα, εκεί που ο καθένας ανεβαίνει και λέει τις απόψεις του, πάει στην αγορά και επειδή πάει στην αγορά, και επειδή λέει κάτι καινούριο και επειδή αυτό που λέει προφανώς το λέει με έναν γοητευτικό τρόπο, τον παίρνουν οι Αθηναίοι, λέει, από το χέρι ο Λουκάς και τον πάνε πού? Στο πιο μεγάλο φόρο. Στον Άριο Πάγο. Για να κηρύξει από τον Άγιο Πάγο αυτό που πιστεύει ο Παύλος. Και ξέρετε, αδελφοί, αυτό είναι ένα πολύ ωραίο μήνυμα για όλους εμάς που φοβόμαστε να πάμε είτε στη συναγωγή είτε στην αγορά της σύγχρονης κοινωνίας. Και πολύ περισσότερο να καταλήξουμε στον Άριο Πάγο της σύγχρονης κοινωνίας.
Θα έπρεπε σαν εκκλησίες να είμαστε πιο τολμηρές, σαν πιστοί να είμαστε πιο οργανωτικοί, πιο οργανωμένοι και τέλος πάντων οι στόχοι που θα θέτουμε να είναι πιο τολμηροί, πιο απαιτητικοί και πιο ψηλοί από αυτό που νομίζουμε ότι οι δικές μας δυνάμεις, το δικό μας μπόι φτάνει. Γιατί δεν είναι το δικό μας μπόι, είναι ο ίδιος ο Θεός. Είναι ο ίδιος ο Θεός που μας λέει να πάμε στα πιο τολμηρά φόρα. Ξέρετε, τον προηγούμενο αιώνα υπήρξαν άνθρωποι που το έκαναν αυτό και στον 21ο αιώνα πιστεύω θα υπάρξουν ή υπάρχουν ήδη. Ο Billy Graham ήταν ένας άνθρωπος που μιλούσε από τα βήματα που τον άκουγε όλοι οι φίλοι και μιλούσε για ένα καθαρό Ευαγγέλιο. Μιλούσε για τον Χριστό. Να, ένα μήνυμα λοιπόν ζωντανό, ίσως με ένα τολμηρό περιεχόμενο για όλους εμάς σήμερα. Ο Παύλος πήγε στη συναγωγή, πήγε στην αγορά, διαβάζουμε στο εδάφιο 17. Συζητούσε λοιπόν γι' αυτό στη συναγωγή με τους Ιουδαίους και τους προσήλυτους και στην αγορά κάθε μέρα με όσους συναντούσε. Μερικοί από τους επικούριους και τους στοϊκούς φιλοσόφους συζητούσαν μαζί του και κάποιοι έλεγαν «Τι να θέλει άρα για να μας πει αυτός ο παραμυθάς». Τον πήραν λοιπόν, εδάφιο 19, και τον έφεραν στον Άριο Πάγο. «Μπορούμε να μάθουμε», του έλεγαν, «ποια είναι αυτή η καινούρια διδασκαλία που κηρύττεις». Το πρώτο λοιπόν είναι το θάρρος του Παύλου, η επαναστατικότητα του Παύλου, αν θέλετε, αυτό που ξεχύλιζε μέσα από τον Παύλο, η διάθεσή του για μια γενναία μαρτυρία για τον Χριστό. Το δεύτερο που θαυμάζουμε είναι το πώς δίνει το Ευαγγέλιο ο Παύλος. Η διπλωματικότητα, όπως την ονομάσαμε πιο πριν, του Παύλου. Διαβάζουμε στο εδάφιο 22 ότι «Στάθηκε λοιπόν ο Παύλος στη μέση του Αρίου Πάγου και είπε, Αθηναίοι, σας βλέπω ευλαβέστατους από κάθε άποψη. Πράγματι, ενώ περιδιάβαζα την πόλη σας και έβλεπα τους ιερούς σας τόπους, βρήκα ανάμεσα σε αυτούς και ένα βωμό με την επιγραφή στον άγνωστο Θεό». Ξέρετε, εμείς όπως διαβάζουμε το πρώτο κομμάτι, αν προσπαθούσαμε να μαντέψουμε τι είπε ο Παύλος, θα λέγαμε ανέβηκε λοιπόν στον Άριο Παύλο ο Πάγος και τους είπε «Είστε ειδωλολάτρες». Δεν τους είπε αυτό, τους είπε «Είστε ευλαβέστατοι». Βλέπετε, ο Παύλος και στις επιστολές του, ακόμα και στην 1η Κορινθίους, σε μία επιστολή δεν το κάνει μόνο αυτό, είναι άλλη υπόθεση, στη Γαλάτας δεν το κάνει αυτό, σε όλες τις επιστολές εφευρίσκει το καλό να πει πρώτο. Δεν είναι κόλακας, αλλά είναι ευγενής άνθρωπος. Είναι, ξέρει ότι το καλό είναι ένα στοιχείο το οποίο πρέπει να υπογραμμιστεί και πρέπει να επιβραβευτεί. Και κυρίως ξέρει ότι για να μιλήσεις με τον άλλο, πρέπει να βρεις μια γέφυρα επικοινωνίας με τον άλλο. Πρέπει να βρεις ένα κοινό στοιχείο, όσο δύσκολο και αν είναι αυτό το κοινό σημείο να επιβρεθεί. Έλεγα ότι η 1η Κορινθίους, μια επιστολή κατεξοχήν όπου μαλώνει ο Παύλος, ξεκινάει με επιβράβευση για τα καλά που είχε αυτή η Εκκλησία. Τους λέει, χαίρομαι για σας. Γι' αυτό και γι' αυτό και γι' αυτό. Και εδώ τους λέει, αντί να τους πει, σαν δεν ντρέπεστε που κάνετε θεούς αυτά που οι άνθρωποι φτιάχνουν με τα χέρια τους, καλά μυαλό δεν έχετε και σας λένε και φιλόσοφους και σας λένε και έξυπνους και ο πολιτισμός σας είναι διάσημος σε όλο τον κόσμο. Τους λέει, σας βλέπω ευλαβέστατος. Και αμέσως μετά παίρνει την αφορμή και μιλάει για τον άγνωστο Θεό. Και το δεύτερο στοιχείο που βλέπουμε είναι ότι μπαίνει στην κουλτούρα τους. Μπαίνει και βρίσκει μια κοινή γλώσσα επικοινωνίας. Τους μιλάει μέσα από τους ποιητές τους. Τους μιλάει, διαβάζουμε στο εδάφιο 28, γιατί μέσα σε αυτόν, λέει, ζούμε και κινούμαστε και πάρουμε και όπως λένε και μερικοί από τους δικούς σας ποιητές, δική του είμαστε γενιά. Ξέρετε, αυτό ήταν ένα στίχος από ένα ποίημα του Επιμενίδη. Τον Επιμενίδη φαίνεται τον ήξερε καλά ο Παύλος. Στην προστή των επιστολή χρησιμοποιεί έναν άλλο στίχο του Επιμενίδη, όταν λέει ότι οι Κρήτες είναι ψεύτες και θηρία ανήμερα. Ο Επιμενίδης το γιατί δεν ήταν κρίση του Παύλου αυτή. Τον είχε μελετήσει ο Παύλος. Ήταν πολύ αστείο μια φορά σε μια συνάντηση πνευματικά, ένας κριτικός ήθελε να μαλώσει όλη την ομίγυρη και διάβαζε αυτό το σημείο και μόλις φτάνει εκεί κόλλησε. Και πιάσανε τα γέλια όλους τους άλλους. Τέλος πάντων ήταν πολύ αστείο αυτό, αλλά ο Παύλος ξέρει την κουλτούρα τους, ξέρει τον πολιτισμό τους και μιλάει στη γλώσσα τους. Και αυτό νομίζω είναι ένα πολύ ζωντανό και πολύ ωραίο μάθημα σε όλους εμάς. Όταν ερχόμαστε σε επαφή με συνανθρώπους μας, με τη γειτόνισσά μας, με τον συναδελφό μας, με τον συμφοιτητή μας, με τον άνθρωπο που τυχαίνει να ταξιδεύουμε μαζί στο τρένο ή στο αεροπλάνο και δίνει ένα τσαφ, να πούμε με θάρρος, θα το δούμε αργότερα το θάρρος
του Παύλου, αλλά να βρούμε ένα σημείο κοινής επαφής, ένα σημείο κοινής γλώσσας. Μην αρχίσουμε μια ξύλινη ευαγγελική αργό και να τους μιλάμε με τη δική μας γλώσσα που εγώ με την κυρία Πόπη και τη Νίκη και τη Σοφία τον καταλαβαίνουμε, αλλά αν μας οξύει ένας έξω θα πούνε ελληνικά μπορείς να μας το πεις αυτό. Δεν. Ελληνικά πρέπει να τους το πούμε λοιπόν. Και όταν λέω ελληνικά εννοούμε τη γλώσσα του πολιτισμού μας. Με στοιχεία από που μπορούν να γίνουν κατανοητά, πιάνοντας, βρίσκοντας μια γέφυρα επικοινωνίας, όπως το κάνει ο Παύλος. Αν λοιπόν εδώ έχουμε τρία στοιχεία, τους πενεύει, μπαίνει στην κουλτούρα τους, βρίσκει γέφυρα, τους μιλάει στη γλώσσα τους και θαυμάζουμε τη διπλωματικότητα του Παύλου, υπάρχουν άλλα τρία στοιχεία που μας κάνουν να θαυμάζουμε, θα το πω έτσι λίγο προκλητικά, τη μη διπλωματικότητα του Παύλου. Είναι τα επόμενα τρία στοιχεία με τα οποία κρίνουμε. Και το πρώτο από αυτό είναι ότι ναι μεν τους λέει τον μπράβο στην αρχή είστε ευσεβείς, αλλά δεν διστάζει να κριτικάρει την ειδωλολατρία τους. Διαβάζουμε στο εδάφιο 29. Αφού λοιπόν είμαστε γενιά του Θεού, δεν θα πρέπει να νομίζουμε ότι η θεότητα είναι κάτι όμοιο με χρυσάφι ή με ασήμι ή με πέτρα, δηλαδή με γλυκτό έργο της τέχνης ή της φαντασίας του ανθρώπου. Και εδώ βλέπουμε τη διαφορά του κόλακα από τον διπλωμάτη. Ο κόλακας δεν κριτικάρει. Ο κόλακας καλύπτει και μόνο καλά θέλει να πει. Ο διπλωμάτης βρίσκει την αφορμή να βρει μια γέφυρα, να βρει ένα κοινό στοιχείο, ώστε να μπορέσει να πει την κριτική με έναν τρόπο όμως παραγωγικό και όχι με έναν τρόπο που υψώνει το δάχτυλο. Με έναν τρόπο πνευματικά παραγωγικό. Και αυτό που τους λέει είναι ότι ο Θεός δεν είναι κάτι μικρότερο από εσάς, κάτι που εσείς φτιάχνετε. Αντίθετα, εμείς είμαστε δημιουργήματα του Θεού. Εμείς είμαστε πλάσματα του Θεού, γιατί σε Αυτόν μέσα ζούμε, εν Αυτό γαρζόμεν και κινούμεθα και υπάρχουμε. Το πρώτο λοιπόν είναι ότι κριτικάρει την ειδωλολατρία τους. Το δεύτερο είναι ότι τους μιλάει για κάτι που δεν είναι καθόλου ευχάριστο στον άνθρωπο και σας διαβεβαιώνω δεν ήταν καθόλου ευχάριστο για τους στοικούς και τους επικούριους, για την ανάγκη της μετάνοιας. Ο Θεός καλεί όλους τους ανθρώπους παραβλέποντας τους καιρούς της άγνοιας, τώρα που είναι ο καιρός που δεν υπάρχει άγνοια, γιατί ήρθα εγώ εδώ και σας δίνω το Ευαγγελίο Του. Στο εδάφιο 30, ο Θεός παρέβλεψε τα χρόνια της άγνοιας, τώρα όμως απαιτεί από όλους τους ανθρώπους σε κάθε τόπο να μετανοήσουν. Και ξέρετε, τους λέει και κάτι πολύ ενδιαφέρον λίγο πριν, στο εδάφιο 27, λέει γιατί ο Θεός θέλησε να ζητούν τον Κύριο και να προσπαθούν να τον βρουν ψηλαφώντας το σκοτάδι, αν και δεν είναι μακριά από τον καθένα. Και αυτό δεν θα το δούμε, να το αποκόψουμε λίγο από το κήρυγμα του Παύλου και ίσως να το κρατήσουμε σαν ένα από τα κεντρικά μηνύματα αυτού του πρωινού. Είμαστε στο σκοτάδι, φίλοι και αδελφοί. Ψηλαφούμε στο σκοτάδι να βρούμε την αλήθεια. Και θα ήταν το απόλυτο σκοτάδι, θα ήταν πίσω το σκοτάδι, αν δεν είχε έρθει ο Χριστός. Αλλά επειδή έχει έρθει ο Χριστός, επειδή έχει αναστηθεί ο Χριστός και οι αποδείξεις της Ανάστασής Του είναι ακόμα 21 αιώνες μετά απτές από μας, από ανθρώπους της μεταμοντέρνας εποχής, γι' αυτό είναι μεν σκοτάδι, αλλά είναι ένα σκοτάδι όπου ο Θεός είναι κοντά και φανερώνεται και αποκαλύπτεται. Ένας Θεός που δεν βροντοφωνάζει την παρουσία Του από τον ουρανό, βγάζοντας μια ταμπέλα και βουλώνοντας στόματα. Δεν είναι τέτοιος ο Θεός, δεν είναι ο χαρακτήρας Του αυτός. Δεν είναι ένας Θεός που δεν σου αφήνει τη δυνατότητα να το αμφισβητήσεις, αλλά ένας Θεός που χαίρεται, όπως είπε στο Θωμά, με αυτούς που τον δέχονται, έστω και αν δεν έχουν δει, έστω και αν δεν έχουν ακουμπήσει τις πληγές του Χριστού, όπως τις ακούμπησε ο Θωμάς. Άρα λοιπόν, το δεύτερο στοιχείο είναι ότι τους μιλάει για την ανάγκη της μετάνοιας, τους μιλάει για τον Θεό που είναι εγγύς, τους μιλάει για την ομορφιά της πίστης, παρομοιάζοντας αυτή την ζωή μες στο σκοτάδι, την ψηλάφιση μες στο σκοτάδι. Και τέλος, τελευταίο, δεν διστάζει να τους μιλήσει για κάτι που ξέρει ότι αν το πει θα χάσει το παιχνίδι, όπως το χάσε με τους περισσότερους. Αλλά είναι το κέντρο της πίστης, η Ανάσταση και η κρίση. Για τα δύο αυτά θεμελιώδη στοιχεία της πίστης μας. Την κρίση που θα έρθει, την κρίση που ήρθε πάνω στο Σταυρό και την κρίση που θα έρθει για όσους δεν γεύτηκαν δια της πίστεως την κρίση του Σταυρού. Η κρίση είναι κάτι που κάποια στιγμή θα έρθει όταν υπάρχει αμαρτία. Και η αμαρτία υπάρχει στις ζωές όλων μας.
Όλοι γεννηθήκαμε αμαρτωλοί και όλοι πράξαμε την αμαρτία. Άρα νομοτελειακά θα έρθει η κρίση. Αλλά λέει ο Λόγος του Θεού, και το λέει και κάπου στο 12ο κεφάλαιο της Ρωμαίους, νομίζω, με ένα πολύ σαφή τρόπο, ότι όσοι άφησαν τον Χριστό να κριθεί πάνω στο Σταυρό, δεν θα περάσουν από την τελική κρίση. Υπάρχει αυτή η δυνατότητα. Δεν είναι μια δυνατότητα, είναι η κεφαλαίο, μπολτ, ό,τι θέλετε, δυνατότητα. Ότι την κρίση τη γεύτηκε αντί για μας ο Χριστός. Αν δεν υπάρχει αυτό το βήμα της πίστης, τότε η κρίση θα έρθει στον καθένα από εμάς. Ένα στοιχείο λοιπόν είναι η κρίση και το άλλο κεφαλαίωδες στοιχείο είναι ότι αυτός ο άνδρας, όπως τον ονομάζει ο Παύλος, είναι ταυτοποιημένος από το Θεό για να είναι αυτός που θα είναι ο κριτής. Γιατί αυτός απεδείχθη Υιός Θεού εν δυνάμει με την Ανάσταση. Ήξερε ότι αν μιλούσε για την Ανάσταση, οι περισσότεροι ή όλοι θα τον απέρριπταν. Δεν τον απέρριψαν όλοι. Κάποιοι έγιναν του Χριστού. Μάλιστα, ένας από αυτούς ήταν από τους πιο εξέχοντες. Ο Διονύσιος που ήταν αρεοπαγίτης. Αλλά δεν νέρωσε το Ευαγγέλιο ο Παύλος. Δεν άλλαξε το Ευαγγέλιο για να γίνει πιο αρεστός. Δεν είπε άλλα πράγματα από αυτό που είναι το Ευαγγέλιο για να γεμίσει η Εκκλησία, η νιώφητη Εκκλησία της Αθήνας. Αντίθετα, είπε όλη την αλήθεια με όσο κόστος κι αν είχε η αλήθεια. Είπε το Ευαγγέλιο καθαρό. Και νομίζω όλη αυτή η ομιλία του Παύλου, αδελφοί, είναι ένα ωραίο μήνυμα για μας. Όχι μόνο για να δούμε πώς να δίνουμε το Ευαγγέλιο, βρίσκοντας γέφυρες επικοινωνίας, γενόμενοι διπλωμάτες εκεί που πρέπει να είμαστε, αλλά άκαμπτοι και εκεί που δεν πρέπει να είμαστε ευέλικτοι. Αλλά κυρίως για να καταλάβουμε πρώτα εμείς ποιο είναι το Ευαγγέλιο, ποια είναι η ζωή μας. Και τελευταίο, ίσως πιο σημαντικό, πώς το Ευαγγέλιο διαμορφώνει εμάς, όπως διαμόρφωσε τον Παύλο, σαν χαρακτήρες, σαν άνθρωποι. Γιατί το τι πιστεύουμε προσδιορίζει την ταυτότητά μας. Δεν είναι η πίστη μας κάτι προσθετικό στην ταυτότητά μας, αλλά η πίστη μας είναι η ταυτότητά μας. Είναι η ταυτότητά μας. Είναι το πώς ζούμε, είναι το πώς κινούμαστε, είναι το τι κάνουμε, είναι το πώς πολιτευόμαστε στη ζωή. Ο Παύλος πάει στην Αθήνα, γιατί να ξεκουραστεί, επειδή αυτό που πιστεύει είναι η ζωή του. Κάνει αυτό το κήρυγμα στον Άριο Πάγο. Αδελφοί, σκέφτομαι ότι αν ήμασταν σαν εκκλησία, αν σαν εκκλησία μας χαρακτήριζε, σαν εκκλησίες, αν τοπική εκκλησία, ευρύτερη εκκλησία όπως θέλετε, μας χαρακτήριζε αυτό το πνεύμα, αυτή η ετοιμότητα, αυτή η αίσθηση αποστολής, αυτή η ταυτότητα που είχε ο Παύλος, που την ταυτότητά του την προσδιόριζε αυτό που πίστευε, δεν θα ήμασταν άλλοι σαν εκκλησία, θα ήταν άλλη Ελλάδα, θα ήταν άλλος ο κόσμος, επειδή εμείς θα ήμασταν μια άλλη εκκλησία. Ας μελετήσουμε λοιπόν αυτό το κήρυγμα, αυτό το 17ο κεφάλαιο των πράξεων των Αποστόλων. Ας πάρουμε τα μαθήματα που ο Θεός θέλει να μας δώσει και ας γίνουμε και εμείς σαν τον Παύλο, κήρυκες του Ευαγγελίου, σε μια κουλτούρα που είναι ξένη, αλλά με την οποία μπορούμε να βρούμε γέφυρες επικοινωνίες για να δώσουμε αυτόν που είναι η ζωή. Πατέρ Ουράνιε, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, γιατί ο Λουκάς με αυτόν τον όμορφο τρόπο μας μεταφέρει...